Κάποιοι δημιουργούν την εντύπωση ότι ξεφουσκώνει το θέμα, ότι πάβει να, ότι δεν έχει, δεν έχει ιχνηλατηθεί τίποτε σπουδαίο σχετικά με το σκάνδαλο. Διάβασα δύο πράγματα και θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ το δικό σου ρεπορτάζ. Το ένα ήταν την Κυριακή και σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ότι στις αρχές Δεκεμβρίου υπήρξε συνάντηση εισαγγελικών αρχών, Έλληνα εισαγγελέα, με τα στελέχη του FBI και ότι εκεί δόθηκε στον Έλληνα εισαγγελέα, δόθηκαν στοιχεία, ενδεχομένως και τραπεζικοί λογαριασμοί, και ότι αρνήθηκε να τους παραλάβει. Είδα στα δελτία ειδήσεων τώρα το βράδυ ότι σύμφωνα με κάποιες πηγές που όμως δεν προσδιορίζονται, ότι αυτό διαψεύδεται. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο επίσης έγινε γνωστό σήμερα, είναι ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση στη Χάγη μέσω του συστήματος Eurojust, όπου είναι και η έδρα, νομίζω, στη Χάγη, με το FBI, προκειμένου να δοθούν νεότερα στοιχεία. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αυτές οι συναντήσεις των Ελλήνων εισαγγελέων ήταν τέσσερις από την πλευρά της Ελλάδας. Τέσσερις και ένας ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός και οι τρεις οι οποίοι κάνουν την έρευνα της Νοβάρτης. Έγινε στη Βιέννη, εκεί όπου γίνεται πάντα, γιατί η Βιέννη, δεν ξέρω τώρα για ποιους λόγους, θεωρείται ένα ουδέτερο έδαφος με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο γραφείο του FBI στην Ευρώπη. Ναι, είναι και το μεγαλύτερο, γιατί από την εποχή του ψυχρού πολέμου, τέλος πάντων, θεωρείται ουδέτερο έδαφος. Η γέφυρα στον κατασκόπο. Τώρα, στη Βιέννη, στην Αυστριακή πρωτεύουσα, έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις, πρέπει να σου πω, και όχι μόνο. Έχουν ανταλλαγή καταθέσεις, στοιχεία μεταξύ των δύο πλευρών, των Αμερικανών και των Ελλήνων. Τώρα, εγώ μαθαίνω και το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι ναι, υπήρξε λογαριασμός, ο οποίος δόθηκε, αφορά έναν πρώην υπουργό και αφορά και πορεία χρήματος. Συνεργάτη πρώην υπουργού ή πρώην υπουργό? Έναν πρώην υπουργό, από την Ελβετία στην Αμερική. Αυτό είναι το δικό μου το ρεπορτάζ. Έτσι. Γιατί αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι στη συνάντηση στη Βιέννη, στις αρχές Δεκεμβρίου, δόθηκε από το FBI αριθμός λογαριασμού που σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ αντιστοιχεί σε πρώην υπουργό και αφορούσε εμβάσματα από την Ελβετία. Έμβασμα. Την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως δόθηκαν δύο λογαριασμοί του προσώπου του επίμαχου. Ο ένας λογαριασμός στην Ελβετία που έστελνε και ο άλλος στην Αμερική που δεχόταν. Τώρα, αυτό το αν το παρέλαβε και λοιπά, εγώ πιστεύω ότι τα στοιχεία έχουν παραλυφθεί από τις ελληνικές αρχές. Όμως, πράγματι πρέπει να παραλυφθούν με έναν επίσημο τρόπο, υποθέτω, ο οποίος εξού και η συνάντηση επόμενη μέσω Eurojust στη Χάγη, διότι αυτός ο επίσημος τρόπος πράγματι δεν μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μία ευελιξία σε σχέση με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Στην Ελλάδα τα πράγματα. Να τις βάλουμε τις πληροφορίες αυτές, αγαπητέ. Στην Ελλάδα τα πράγματα και σωστά είναι πιο αυστηρά. Και σωστά, επαναλαμβάνω, προσδιορίζονται οι πηγές από όπου δίνονται τα συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, τώρα, όλες αυτές τις ημέρες τώρα, θέλω να προσθέσω σε όλο αυτό που λέμε για τους λογαριασμούς, συζητάμε πάρα πολύ για τη διαδικασία, Σεραφείμ και κύριοι. Δηλαδή, συζητάμε αν το παρέλαβε και γιατί του λουπάκι έκανε έτσι τη δίωξη και δεν την έκανε αλλιώς και τι είναι αυτή κλπ. Η διαδικασία είναι ένα μείζον θέμα, γιατί το τυπικό και το συνταγματικό, η συνταγματική τάξη είναι πολύ βασικά πράγματα όταν μιλάς για πολιτικούς και για πολιτικά πρόσωπα. Αλλά εδώ πέρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία. Δηλαδή, άκουγα αυτή την ιστορία με τον κύριο Μανιαδάκη, ας πούμε. Μιλάγαν όλοι, ο Μανιαδάκης, αν του είπανε, αν του είπανε χρόνια πολλά και αν του το είπε ότι θα φύγει και πως αυτό και γιατί τον κάνα κατηγορούμενο και γιατί τον κάνα. Μα αυτό μας ενδιαφέρει. Ή μας ενδιαφέρει αν όντως πήγε ένας μάρτυρας εδώ και δύο μήνες και πήγε, ο οποίος είναι προστατευόμενος και έχει αυτό το. Είναι ο Σαράφης είναι, αυτός πήγε. Και μίλησε για βαλίτσες που φεύγανε στα χέρια του Μανιαδάκη από τα γραφεία της Νοβάρτης και πηγαίνανε, σύμφωνα με δική του δήλωση, σε υπουργούς που εκείνος έλεγε ότι θα χειραγωγήσει. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Όχι να μας ενδιαφέρει εάν, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρξει μια διαδικασία και αν πήγε, λέει, στον υπεύθυνο των προστατευμένων και αν του έκανε, λέει, αν του είπε χρόνια πολλά και αν τον είχε ειδοποιήσει. Όχι, βάζουν για ένα και ένα άλλο θέμα. Ότι η εμπλοκή του Μανιαδάκη σχεδόν από την έναρξη της δικαστικής έρευνας στο σκάνδαλο της Νοβάρτης έγινε γνωστή. Γιατί παρέμενε για τόσο καιρό,
Το άκουσα να το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, παραδείγματος χάρη. Γιατί παρέμενε τόσο καιρό προστατευόμενος μάρτυρας, ενώ ο ποινικό κώδικα ακριβώς. Το είπατε κι εσείς. Επ' αυτού. Απάντηση. Τι απάντηση υπάρχει. Απάντηση. Διότι ο μάρτυρας, ο οποίος τον στοχοποίησε και πήγε χαρτιά, βίντεο. Υπάρχουν βίντεο, κύριε Παπαθεοδόρου, τα οποία αποδεικνύουν ακριβώς μέσα από το εσωτερικό της Νοβάρτης. Νομίμως μαγνητοσκοπημένα, άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί άμα είναι παρανόμως δεν μπορούν. Το ιστορικό κύκλωμα προφανώς. Ναι, αυτοί μαγνητοσκοπούσαν όλες τις συναντήσεις τους. Υπάρχει μια συνάντηση, θα σας την πω τώρα, στην οποία ρωτάει, ας πούμε, ένα στέλεχος ανώτερο, τι έκανες εκεί με αυτή την υποχρέωσή μας σε σχέση με τον κύριο Τάδε. Και περιγράφονται τα πάντα. Αυτό εννοούμε βίντεο. Υπάρχουν επίσης έγγραφα τα οποία περιγράφουν τη σχέση του κυρίου Μανιαδάκη με την Νοβάρτης. Εντάξει, την ίδια ώρα δηλαδή που ήταν σύμβουλος. Όταν λες υποχρέωση, υπονοείς κάποια μεταφορά χρημάτων. Ναι, εννοώ, υπονοώ δώρα. Αυτό υπονοώ. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα καταγράφονται. Λοιπόν, ο κύριος Μανιαδάκης την ώρα που ήταν ο εκλεκτός της Τρόικα, για να μην ξεχνιόμαστε, και ο ίδιος ο Γεωργιάδης μου είχε πει εμένα στον Α ότι έδινε, ότι του κλείνε τα ραντεβού με την Τρόικα σε σχέση με τα φάρμακα κλπ. Την ίδια ώρα λοιπόν είχε και συμβατική σχέση με την Νοβάρτης. Και μη διανοηθεί να το διαψεύσει. Και πριν τα μνημόνια. Γιατί έχω τις συμβάσεις εδώ όλες, έτσι. Έτσι. Στις οποίες είναι και άλλοι. Δεν μπορώ να τις πω, γιατί εδώ είναι μισό ονόματα λεπτό. Και εμπλεκομένα. Εννοείς, μισό λεπτό, γιατί εγώ γνωρίζω και άκουσα, ναι, μάλλον άκουσα, ναι, τον κύριο Μανιαδάκη, ναι, να περιγράφει μία και μόνο περίπτωση το 2009, αν θυμάμαι καλά. 120.000 ευρώ. Ότι εκπώνησε μελέτη για λογαριασμό της Νοβάρτης. Ναι, εσύ λες ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις. Έχει και άλλες συμβάσεις ο κ. Μανιαδάκης. Με την Νοβάρτης. Έχει σχέση. Είχε σχέση με την Νοβάρτης. Και όχι μόνο. Καθημερινή. Εντάξει, δεν μπορώ να πω καθημερινή. Εν πάση περιπτώσει, πολύ συχνή παρουσία. Τι 120.000, τι είπες. 120.000 είναι αυτή η σύμβαση που είχε συναυθεί και βέβαια δεν περιλαμβάνει μόνο την αμοιβή του κ. Μανιαδάκη, για να είμαι φέρ. Είναι το ποσό που ανέφερε ο άλλος προστατευόμενος μάρτυρας. Είναι το ποσό που ανέφερε ο άλλος προστατευόμενος μάρτυρας. Και επειδή συμπίπτει, έχω την επίμαχη σύμβαση στα χέρια μου. Ναι, μισό λεπτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω πάντως κάτι και το ρωτώ έτσι γενικώς στην ομίγυρη, αλλά πρωτίστως στη Γιάννα. Όταν αυτά ήταν γνωστά, ότι ο κύριος Μανιαδάκης είχε, όχι, ότι είχε σχέσεις με την Νοβάρτης. Ότι είχε σχέσεις με την Νοβάρτης, δεν ήταν γνωστά για τις συμβάσεις. Τώρα προσκομίστηκαν στη δικογραφία. Άρα όταν επελέγε το... Ότι είχε συμβάσει η ηγεσία των Υπουργείων τότε ήταν γνωστά. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έκλεινε τα ραντεβού. Εγώ ρώτησα τον κύριο Γεωργιάδη πάλι. Ναι, γιατί δεν επιλέγεις κάποιον που είναι συνεργάτης της Νοβάρτης σε κάποιες περιπτώσεις να συνομιλήσει για τα φάρμακα με την Τρόικα. Ρώτησα τον κύριο Γεωργιάδη και τον ρώτησα συγκεκριμένα. Μα καλά, την ώρα που σας έκλεινε τα ραντεβού, ξέρατε ότι είχε σχέση με την Νοβάρτη. Το θεωρείτε πολύ ηθικό από τη μια να πληρώνεται από την εταιρεία και από την άλλη να τιμολογεί τα φάρμακα? Δεν θα τιμολογήσει πιο ψηλά? Και μου απάντησε το εξής. Μου απάντησε ότι την περίοδο που ήταν σύμβουλός του, εν πάση περιπτώσει συνεργάτης του, ας το πω έτσι τώρα, μην. Πρωτίστως ήταν δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας. Δεν ήταν υπάλληλος ο Μανιαδάκης, ήταν υπάλληλος της Εθνικής Σχολής. Το Υπουργείο Υγείας είναι διοίκησης, η προϊσταμένη αρχή που πληρώνει. Εγώ θέλω να είμαι την πηγή. Ναι. Και φέρει και απέναντι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Λοιπόν, ήταν αντιπρίτανη μάλιστα. Ήταν δηλαδή. Κοσμήτωρας, μπράβο. Ήταν στέλεχος. Ήταν στέλεχος. Όντω υπάγεται η ΕΣΔΗ, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας Δημόσιο Υπάλληλο. Συμβάσεις έχουν, κύριε Κοντοπούλου. Και όχι στο Υπουργείο Παιδείας. Ήταν με σύμβαση. Ακούστε, ήταν με σύμβαση. Πάντως, ρώτησα τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου απάντησε, ναι, ότι του ζήτησε, επειδή το γνώριζε αυτό, βεβαίως το γνώριζε, του ζήτησε την περίοδο που ήταν μαζί του και συνεργαζόταν μαζί του, να μην έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία, πολλό μάλλον με την Νοβάρτης, η οποία είχε τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά και στον κατάλογο του Υπουργείου Υγείας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Και αυτά ξέρετε ποιος τα έχει αποκαλύψει όλα αυτά, το πόσο δεσπόζουσα ήταν η θέση. Ο ίδιος ο κύριος Μανιαδάκης, ο οποίος έχει περιγράψει ένα προς ένα, εδώ τα έχω, τα φάρμακα, ένα προς ένα. Τα φάρμακα και τις υπερτιμολογίες των φαρμάκων. Ένα προς άρα, ένα. Άρα για να συμπυκνώσουμε και να πάρουμε τώρα, και να πάρουμε, μετά, και να πάρουμε τα σχόλια από τους πολιτικούς της παρέας. Για να τους συμπυκνώσουμε, ναι, εσύ πιστεύεις ότι... Μίλησες για βίντεο, μίλησες για λογαριασμούς. Αυτά η κυρία του Λουπάκη τα έχει στη διάθεσή της. Και φαντάζομαι και στις συναντήσεις που
θα γίνουν με το FBI τώρα στη Χάγη, πιθανότατα θα τις προσκομίσουν, θα υπάρξει ανταλλαγή και άλλων στοιχείων. Αυτά θα συμπεριληφθούν σε κάποιο πόρισμα. Πότε θα μάθουμε εμείς για τα βίντεο που περιγράφεις, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλοι οι πολίτες. Στο κατηγορητήριο του κυρίου Μανιαδάκη όλα αυτά θα περιγράφονται. Αλλιώς το κατηγορητήριο είναι άκυρο. Έτσι. Εδώ υπάρχουν γιατί προς ώρας είναι παθητική δωροδοκία, έτσι δεν είναι. Δεν έχει σημασία. Εάν δεν περιγράφεται. Στις τέσσερις σελίδες του κατηγορητηρίου περιγράφονται σχεδόν τα πάντα. Εάν δεν περιγράφονται όλα αυτά. Τέσσερις σελίδες μόνο. Εννοείται εσείς τη διάταξη. Τη διάταξη. Η διάταξη απαγόρευση είναι τέσσερις σελίδες και εκεί υπάρχει ένα απόσπασμα της κατάθεσης του κυρίου Σαράφη, του προστατευομένου, όπου συγκεκριμένος αναφέρεται στις αθέμητες πρακτικές που χρησιμοποιούσε ο κύριος Μανιαδάκης. Σε πολιτικά πρόσωπα, κατά τη γνώμη σου, θα χτυπήσει αυτό το πράγμα όλα αυτά που συζητάμε ή όχι? Οι περιγραφές του μάρτυρα είναι ότι ο ίδιος έλεγε ότι τα έπαιρνε για να χειραγωγήσει πολιτικά πρόσωπα. Τώρα, εάν υπάρξουν αποδείξεις στην πορεία για το ότι πράγματι τα λεφτά έφταναν σε πολιτικά πρόσωπα, γιατί εγώ θέλω επίσης να είμαι ακριβής, έτσι, ναι. Αυτό έτσι, η ανάκριση θα το δείξει. Έτσι? Έτσι, ναι. Όχι τώρα η προκαταρτική. Δεν είναι σοβαρές ενδείξεις για να λήξει πια αυτή η προκαταρτική. Και εδώ θέλω να πω για ένα τελευταίο θέμα, ναι, για το χρόνο. Ακούστε, αυτή η προκαταρτική δεν έχει αργήσει όσο οι άλλες, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι. Οι άλλες προκαταρτικές, ας πούμε, του κυρίου Παντονίου έκανε 12 χρόνια. Εντάξει. Πιστεύω ότι έχουμε 10 χρόνια λιγότερα. Έτσι. Ναι, λοιπόν, επιταχύνουμε. Επιταχύνουμε, λοιπόν. Όμως πράγματι πρέπει να τελειώσει αυτή η προκαταρτική. Να καταλήξει. Εννοώ να τελειώσει, έτσι μην παρεξηγηθώ. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Πρέπει να καταλήξει. Για τον πολύ απλό λόγο ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Τώρα, και σε προεκλογές μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, είναι σημαντικό πώς θα γίνει. Γιάννα, και από την άλλη ρεπορτάζ που έχεις κάνει, ο κύριος Μανιαδάκης είχε ενημερώσει ότι θα φύγει στο εξωτερικό ή ήθελε γιατί από την κυβέρνηση και από βουλευτές άκουσα... Ο κύριος Μανιαδάκης πήγε την Παρασκευή πριν από την Δευτέρα που, που κρατήθηκε, συγγνώμη, τη συνελήφθη, ναι, που κρατήθηκε. Και η κυρία του Λουπάκη. Στο αεροδρόμιο, λες. Όχι, πήγε στην κυρία του Λουπάκη την Παρασκευή και του ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πια προστατευόμενος. Εκείνος είχε μια αντίδραση έτσι λίγο δραματική. Εκείνη, επειδή ήταν και προπαραμονές τώρα, παραμονές της πρωτοχρονιάς, του είπε θα δούμε κλπ. Λίγο τον καθησύχασε. Δεν τον κέρασε κουραμπιέ, κύριε Παπαθεοδόρου, αλλά είναι και άνθρωποι, και εισαγγελείς. Όταν τον είδε ότι έτσι τόσο πολύ έλεγε διάφορα για την οικογένειά του. Διάβασα στην αιστεία. Εντάξει, είναι ανθρώπινη. Ότι έκλαιγε κιόλας. Εντάξει, αυτό έχω μάθει κι εγώ, αλλά δεν θέλω να το πω. Υπάρχουν και οι ανθρώπινες αντιδράσεις. Στη συνέχεια, όταν η κυρία του Λουπάκη έμαθε ότι ο κύριος Μανιαδάκης την προηγουμένη, την Πέμπτη, πριν από τα κλάματα, είχε κάνει αίτηση να μην έχει αστυνομική προστασία, να μην έχει μάρτυρες δηλαδή, σε ό,τι γινόταν στο σπίτι του, που πακετάριζε 5 μέρες, γι' αυτό ήταν και άδεια η βίλα, μια βίλα δεν αδειάζει ένα βράδυ, έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν έμαθε ότι υπάρχει και αυτό και σε συνδυασμό με όλα τα άλλα, αποφάσισε, μαζί με εισαγγελέα του Αρείου Πάγου βεβαίως, εκείνη ενημερώθηκε και είχε αποφασιστικό ρόλο σε όλο αυτό. Και έτσι πρέπει, γιατί αυτή συντονίζει επίσης. Λοιπόν, αποφάσισε ότι πρέπει να τον κρατήσει, να του κάνει απαγόρευση εξόδου και να τον κάνει κατηγορούμενο. Έτσι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αλλά επαναλαμβάνω, η διαδικασία είναι το ένα θέμα. Και τα λάθη, ίσως, που έχουν γίνει, εγώ δεν λέω. Οι άνθρωποι, και αυτοί είναι άνθρωποι, μπορεί να έχουν γίνει λάθη. Το άλλο θέμα είναι η ουσία. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να στεκόμαστε και όλα τα άλλα. Και νομίζω ότι και οι εμπλεκόμενοι, οι πολιτικοί, εκεί πρέπει να στέκονται. Ξέρω πως στην ουσία. Τι θα στεκόμαστε τώρα, σήμερα στο, νομίζω στον τύπο. Ότι κατέθεσε και αίτηση ακυρότητας της ποινικής διώξεως και ζήτησε να αρθεί η απαγόρευση του εξόδου. Έχει το τεκμήριο της αθωότητας, μπορεί να τα κάνει όλα και έτσι πρέπει. Και... Όχι, το λέω γιατί είναι εξέλιξη. Κυρία Φάμελε, Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, μετά την συνάντηση, μάλλον στην συνάντηση με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ότι ουσιαστικά με αφορμή, αυτό ξεκίνησε με αφορμή και τις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη, ότι ουσιαστικά χειραγωγείτε ως κυβέρνηση, προσπαθείτε να χειραγωγήσετε την δικαιοσύνη και λίγος πολύ όλο αυτό είναι ένα φιάσκο με την Νοβάρτης, μια σκευωρία την οποία χρησιμοποιείται για προφανής, λέει η Νέα Δημοκρατία, πολιτικούς λόγους. Και φαντάζομαι και το κοινάλ κάτι ανάλογο. Λέει η κυρία Γεννηματά σήμερα, λέει, με άρθρο της στα Νέα, είπε ότι υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας πλέον.
Θεσμική εκτροπή, λένε, κύριε Κοτρότσα. Ναι, ναι, το ξέρω. Έχω γράψει εγώ, πώς το λένε, για ένα σχετικό άρθρο. Θεσμική εκτροπή. Διαβάζοντας τα νέα, φαντάζομαι. Λοιπόν, η εκτροπή είναι το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο κόστησε δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Μαζί με τα υπόλοιπα σκάνδαλα. Έχουμε ελάχιστα λεπτά, να ξέρετε, οπότε πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις και πολιτικές ευθύνες. 23 ευθύνες, κύριε Φάμελε. Και έχει ευθύνες και στο επίπεδο της πολιτικής διοίκησης, αλλά και της εμπλοκής πολιτικών προσώπων. Και η Βουλή έχει στείλει ήδη όλες τις ενδείξεις, οι οποίες είχαν έρθει από διεθνή οργανισμό, από το FBI, δεν κάνω λάθος, ήρθαν όλα. Τα έχει στείλει ήδη στον εισαγγελέα. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται σε αντίθεση με δήλωση στελεχών του που δέχτηκαν ότι είναι σκάνδαλο το θέμα της Νοβάρτης. Υπάρχουν δηλώσεις τελεχών της Δημοκρατίας που παραδέχονται ότι είναι σκάνδαλο Νοβάρτης. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς πέφτει ακόμα πιο χαμηλά. Σβήνει ένα σκάνδαλο που κόστησε δισεκατομμύρια και μάλιστα ενέπλεξε την υγεία Ελλήνων πολιτών. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Όταν φταίει ένας πολιτικός για να καλύψει πιθανά τα στελέχη που έχει στο κόμμα του, να υποτιμά ένα πραγματικό σκάνδαλο που κόστησε στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και υπάρχουν και νομικές ευθύνες. Υπάρχουν παραβάσεις. Και πρέπει να διερευνηθεί αυτό το ζημιογόρο αποτέλεσμα για την Ελλάδα και θίγει τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος. Και ίσως και γι' αυτό κάποιοι αντιδρούν. Κάποιοι δε είπαν ότι εμείς συνδέσαμε το χρονογράφημα αυτού του σκανδάλου με τις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, εμείς στείλαμε τον κύριο Μανιαδάκη να φύγει στο εξωτερικό. Αυτό που δεν απαντούν όμως είναι πως εμπλεκόμενοι πολιτικοί που έχουν παραπευθεί συνομιλούν με προστατευόμενους μάρτυρες ή κατηγορούμενους, πως συνεννοούνται για διάφορα πράγματα και ενημερώνονται για πιέσεις εισαγγελέων και πως όλα αυτά βγαίνουν στη δημοσιότητα. Και γι' αυτά νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε την δικαιοσύνη να τοποθετηθεί. Εμείς ως πολιτικά πρόσωπα λέμε αυτό που είπε η κυρία Παπαδάκου. Τεράστιο σκάνδαλο. Πολιτικές προεκτάσεις. Εμπλεκόμενοι πολιτικοί. Σημαντικό πρόβλημα ότι ο διπλός ρόλος του συγκεκριμένου κυρίου, από ό,τι φαίνεται, να είναι σύμβουλος υπουργού και να είναι σύμβουλος Νοβάρτης. Και επαναλαμβάνω, το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι καταθέσεις που μπορεί να αμφισβητούνται. Το αποδεικτικό στοιχείο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι τα έγγραφα, η γραπτή επικοινωνία για τον καθορισμό τιμών φαρμάκων και οι λογαριασμοί στους οποίους διακινήθηκαν ποσά. Γιατί και γι' αυτό ο συγκεκριμένος εμπλεκόμενος, από ό,τι έχω μάθει από το ΣΔΟΕ, έχει ανακαλυφθεί κάτι. Του βρήκανε και έχει αποκατασταθεί. Έχει βρεθεί παράνομη διακίνηση. Έδωσε πίσω 560. Υπάρχουν ποσά τα οποία δεν έχουν δικαιολογηθεί. Εγώ λοιπόν, χωρίς να φύγω πρόσωπα και λειτουργίες πολιτικά, για μέρα είναι σοβαρό πρόβλημα για την πατρίδα μας. Έχει θίξει το χώρο της υγείας, παίξαν με την υγεία των Ελλήνων πολιτών πέρα από το μνημόνιο και τα υπόλοιπα και έχουν πολιτικά πρόσωπα της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας εμπλοκή και αυτό πρέπει να το λύσει η δικαιοσύνη καθαρά. Και δεν μπορούν να κατηγορούν τον κύριο Πολάκη που ζήτησε από τη δικαιοσύνη και εγγράφος και προφορικά τι έχει κάνει, διότι και εγώ ως πολίτης δηλώνω ότι και για αυτό το σκάνδαλο και για το σκάνδαλο που συμμετείχαν στην εξαστική για τα δάνεια κομμάτων και μέσω ενημέρωσης θέλω η δικαιοσύνη γρήγορα να καταθέσει στη δημόσια σφαίρα τι έχει γίνει. Και κατά τα άλλα, όταν απειλούνται οι εισαγγελείς από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Σαμαρά αλλά και πολλά άλλα πρόσωπα εμπλεκόμενα, δύο μέτρα και δύο σταθμά, έχει απειληθεί η κυρία Τουλουπάκη και πρέπει να την πρεσβευτούμε θεσμικά. Γιατί δεν δικαιούνται τα στελέχη της Δημοκρατίας να μιμούν και να απειλούν. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά πρωτίστως πρέπει να την υπερασπιστεί ο δικαστικός κλάδος. Το δικαστικό κλάδο. Η Ένωση Δικαστών. Η Ένωση Δικαστών. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Δεν είδε τίποτα για την κυρία Τουλουπάκη. Αλλά είναι υποκριτικό. Είναι απολύτως υποκριτικό αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να αφήνει στελέχη του τον αντιπρόεδρο να απειλεί, να εκβιάζει, να καθυβρίζει ουσιαστικά τα δικαστικά στελέχη και πιθανά πολλούς εμπλεκόμενους να απειλεί ότι θα βγάλει κουκούλες και δεδομένα και να μαθαίνουμε ότι συναντιέται την άλλη μεριά. Λοιπόν, έχετε αυστηρά από ένα λεπτό ο καθένας. Ένα λεπτό ο καθένας. Μετά από τα δεν έχω. Θα μας κόψουν στον αέρα, κύριε Παπαθεοδόρο. Φοβερά, κύριε Κοτρότσο. Λοιπόν, τα έχω εδώ μπροστά με την ευκολία. Γι' αυτό ζητούσα να επισπεύσουμε την προηγούμενη συζήτηση. Αλλά θέλετε να με πάτε 30 χρόνια πίσω στο σκοπιανό. Με την ευκολία, κύριε Κοτρότσο, αυτού που είπε και ως μέλος της Επιτροπής της Προανακριτικής για την Νοβάρτης, που είπε από την πρώτη στιγμή και σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει, κυρία Παπαντάκου, και σκευωρία υπάρχει. Σκευωρία. Σκευωρία. Και σκάνδαλο δεν υπάρχει. Δεν μπορεί και τα δύο. Και σκευωρία ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Μην μας προκαλείτε, αυτό κύριε Παπαθεοδωρό. Θέλετε να σας πω τι λέγατε εσείς. Κύριε Παπαχριστόπουλε. Δεν γίνεται, κύριε Παπαχριστόπουλε. Σας παρακαλώ, λέγατε για τον κύριο Παπαθεοδωρό. Όταν θα έρθει χρόνο πριν. Γιατί δεν το κάνετε όταν θα έρθει. Και όταν προφυλακίστηκε την πατήση κουβέντα. Γιατί δεν το κάνετε. Όταν προφυλακίστηκε την πατήση κουβέντα. Εάν θέλετε λοιπόν να το κάνετε έτσι, είμαι διαθέσιμο. Τι να κάνω. Είμαι διαθέσιμο. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Γιατί γέροι να είμαστε, ακούσατε. Έχει συνέχεια. Αυτό είναι διότι ουσία, αυτό το οποίο. Κοτρότσο, αφήστε. Νοβάρτης είναι. Λοιπόν, 23 δις. Πάμε πάλι. Ακούσε το.
Στη Βουλή ήρθαν φάκελοι με τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Ένας εξ αυτών, γι' αυτό σας είπα, έχουμε την ευκολία, όπως δεν τους θεωρούσαμε αξιόπιστους τότε, να μην τους θεωρούμε αξιόπιστους ούτε τώρα. Για ένα λόγο πάρα πολύ και σε απλό. Αυτό που λένε για ότι πιέζονταν για να πούνε για το σωμάτι.